Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Μπουρδούλη και καλούμε στο βήμα τον νέο Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Έλατε κύριε Πελετίδη. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της ΕΦΙΤ και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, βρισκόμαστε εδώ για να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος. Να πούμε ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ και η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων ήταν ένα από τα πιο ηχηρά στοιχεία πριν ένα χρόνο, το οποίο έδειχνε την κατεύθυνση της αντιλαϊκής πολιτικής, ότι προστέθηκε αυτό σε χιλιάδες απολύσεις σε άλλους κλάδους, συνεχίζεται αυτό και σήμερα. Και στα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι ένας αγώνας ο οποίος θα έχει κατεύθυνση την ενότητα σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να λυθούν προβλήματα. Να πούμε ότι ο αγώνας για την επαναπρόσληψη των απολυμένων της ΕΡΤ, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους, θα πρέπει να συνδεθεί με την επαναπρόσληψη χιλιάδων εργαζομένων που έχουν απολυθεί από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε ότι αυτό δεν θα γίνει έτσι επειδή το θέλουμε, αλλά θα γίνει με μια ανατροπή αυτής της πολιτικής, άλλους δρόμους, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, οι ευχές τελείωσαν. Για να γίνουν πράξη, για να έχουμε τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, χρειάζεται αγώνας ενότητα, χρειάζονται τα λαϊκά στρώματα να βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία, χρειάζεται ανάπτυξη του εργατικού κινήματος και ο αγώνας των απολυμένων της ΕΡΤ, ο αγώνας των απολυμένων από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους άλλους χώρους δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις. Να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας που ήταν και θα είναι και θα είναι στην πορεία και φυσικά και εδώ πέρα στο συγκεκριμένο χώρο θα είμαστε συνεχώς παρόντες για να συνεχίζει να ακούγεται η φωνή της ΕΡΤ και αυτό θα δίνει και τη δυνατότητα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Συνεχίζουμε λοιπόν, καλό αγώνα και καλή οργάνωση, γιατί χωρίς αγώνα δεν θα κάνουμε και πολλά πράγματα.